Γιατί η κυλούμπα δεν φεύγει ακόμα και αν χάνεις κιλά. Hey, Σάρο εδώ, ειδικός στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και σε αυτό το βίντεο θα σου πω γιατί δεν φεύγει αυτή η ρημαδοκυλιά ακόμα και αν χάνεις μερικά κιλά, η κοιλιά μένει σταθερή. Εσύ χάνεις από πάντου και από την κοιλιά δεν χάνεις. Λοιπόν, θα σου πω εδώ πέρα τους τρεις πιο βασικούς λόγους. Θυμάμαι και εγώ παλιά όταν προσπαθούσα να χάσω κάποια κιλάκια, έχανα 5 κιλάκια, έχανα 6 κιλάκια, το έπαιρνα απόφαση έτσι, τα χάνα και μετά κοίταγα την κοιλιά μου και η κοιλιά μου ήταν εκεί. Είχα τις πιάστες μου, είχα την κοιλιά μου, είχα τα μπουτάκια μου και αυτά δεν φεύγανε και έχανα μόνο μυϊκή μάζα και με τρέλαινε αυτό. Μίκραινε τα χέρια μου, μίκραινε το πρόσωπο και λέω ρε γαμώτο, λέω κάνω την τίμια την προσπάθεια, τα κιλά φεύγουνε, αλλά χάνω μυϊκή μάζα, δεν χάνω κοιλιά. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Υπάρχουν φαγητά που έχουν πολύ πρωτεΐνη και υπάρχουν φαγητά που δεν έχουν τόσο πολύ πρωτεΐνη. Εσύ τώρα στις θερμίδες της ημέρας σου πρέπει να χώσεις περίπου 100-120 γραμμάρια πρωτεΐνης για να κρατήσεις τη μυϊκή σου μάζα και να μην τη χάσεις. Εντάξει. Τώρα, θα μου πεις, μα το κάνω αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνεις, γιατί μπορεί να πας να νομίζω ότι τρως πρωτεΐνη και να τρως μαλακίες. Τσάμπα θερμίδες. Και αυτό επειδή υπάρχει τρομερή παραπληροφόρηση εκεί έξω. Οπότε, νούμερο ένα λόγος, δεν τρως αρκετή πρωτεΐνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πας να φας ταχίνι, επειδή σου έχουν πει ότι έχει 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Παιδιά, το ταχίνι ή το φυσικό βούτυρο, ναι, έχουν 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αλλά στις 600 θερμίδες έχουν 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε, δώρον άδωρον, παιδιά. Δώρον άδωρον. Αν πας να φας μακαρόνια, στις ίδιες θερμίδες θα πετύχεις την ίδια πρωτεΐνη. Εντελώς πόντιο. Αν πατήσεις τώρα, γκουγκλάρεις πηγές πρωτεΐνης, θα σου βγάλει πρώτο φάτσα κάρτα, φυσικό βούτυρο, ταχύνη, αμύγδαλα, τέτοιες μαλακίες. Οπότε, φυσικό βούτυρο, σκουπίδια, ταχύνη, σκουπίδια, αμύγδαλα, σκουπίδια, ξηροκάρπια, σκουπίδια. Ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά, απλά πάρ' το, πέρα το στα σκουπίδια. Εντάξει, μην νομίζω ότι τρως πρωτεΐνη και τρως αυτά. Οκ. Έφαγες 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 1200 θερμίδες. Τι θες συγχαρητήρια, θες ένα μπισκότο τώρα, χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Οπότε, τι κάνεις, σταματάς να τρως μαλακίες που σου έχουν πλασάρει σαν πρωτεϊνούχα που δεν είναι πρωτεϊνούχα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνεις αυτό, όλα αυτά τα φαγητά που σου είπα και ένα σωρά άλλα φαγητά που απλά σε κρατάνε πίσω, τα τρως σαν πρωινό, σαν δεκατιάνο και σαν snacks. Τσιμπολόγημα εδώ, τσιμπολόγημα εκεί, να πάρω και αυτό που έχει πρωτεΐνη, να πάρω και αυτό που έχει πρωτεΐνη. Οπότε, αν τα κόψεις όλα αυτά μαχαίρι και απλά φοκουσάρεις σε δύο γεύματα, θα έχεις ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Για να χτυπήσεις την αντίστοιχη πρωτεΐνη που χρειάζεται, πρέπει τα δύο αυτά γεύματα να έχουν κάποιο είδους πρωτεΐνης μέσα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ψητό κρέας, σημαίνει ψάρι, σημαίνει μανιτάρια, σημαίνει έστω γιαούρτι 2%, σημαίνει αυγά, σημαίνει τέτοια πράγματα. Οπότε και τα δύο σου γεύματα πρέπει να έχουν τέτοια πράγματα μέσα. Για να χάσεις λίπος, να μην χάνεις μυϊκή μάζα ή κιλά γενικά και γίνεις αυτό το ακορντεόν. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη μέθοδο, βήμα-βήμα. Εδώ στο λέω γενικά έτσι, σου δίνω μια περίληψη, ένα σκελετό. Αν θες να το δεις βήμα-βήμα, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις εκεί ένα δωρεάν σεμινάριο, μία ώρα και κάτι που σου δείχνει ακριβώς πώς να το κάνεις, πώς να κάνεις διαλυματική, για να χάσεις αυτά τα κιλά. Μπορείς να από τα 120 να πας στα 100 χωρίς γυμναστική. Μπορείς από τα 100 να πας στα 90 χωρίς γυμναστική. Τώρα, από τα 90 στα 80 ή από τα 85 στα 75, για να γίνεις αυτό που λέμε φέτες, να μηδενιστεί η κοιλιά, παιδιά, πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αλλιώς. Δεν γίνεται χωρίς γυμναστική, εντάξει. Το μυστικό νούμερο δεν είναι γυμναστική, προπόνηση, εντάξει. Όταν λέω γυμναστική, δεν εννοώ μαλακίες. Τύπου πιλάτες, γιόγκα, ομαδικό. Τι ομαδικό? Τεμπέληδες. Όχι, θέλει βάρη. Θέλει να, μηχανήματα και βάρη. Να πάτε στο γυμναστήριο. Να, γιατί τι κάνετε, παιδιά, κάνουμε διαλυματική για να χάσουμε λίπος. Δεν πάμε να κάνουμε γυμναστική για να χάσουμε λίπος. Στο γυμναστήριο ή στο σπίτι, θες να χτίσεις τη μυϊκότητά σου, τους μύες σου. Εντάξει. Οπότε, δεν πας στο γυμναστήριο για να χάσεις 50 θερμίδες παραπάνω ή 100 θερμίδες παραπάνω που αυτό θα σου προσφέρει αυτή η ηλίθια, αυτό το ηλίθιο ομαδικό πρόγραμμα που πας και κάνεις. Εντάξει. Οπότε, δεύτερο μυστικό, γυμναστική οπωσδήποτε. Αν δεν κάνεις γυμναστική, πρέπει να κάνεις να την εντάξεις και αν κάνεις μαλακίες, πρέπει να κάνεις σωστή γυμναστική. Ο επιμένω νικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το έκανε και εγώ παλιά. Έχανα 3 κιλά. Έλεγα, α, δεν έχω χάσει από την κοιλιά. Άντε γεια. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι χάνεις. Και χάνεις και από την κοιλιά. Αλλά είσαι τόσο χοντρός που πρέπει να χάσεις πολλά κιλά, ρε φίλε. Μα θα μου πεις, μα εγώ είμαι 70 κιλά ή 80 κιλά. Πόσα να χάσω? Ο μέσος άνθρωπος τι νομίζει, ότι α,
θα χάσω 3 κιλά και θα γίνω φέτες. Γιατί, να, το πιάνει εδώ πέρα, λέει, 3 κιλά είναι αυτά. Αν τα χάσω αυτά τα 3 κιλά, άντε 5, θα γίνω φέτες. Κούνια που σε κούναγε. Κούνια που σε κούναγε. Εάν έχεις κοιλιά, εάν δεν βλέπεις τους κοιλιακούς, αν δεν έχεις φουλ επίπεδη κοιλιά, όπως εγώ, αν η κοιλιά σου δεν είναι έτσι φουλ επίπεδη, χρειάζεται να χάσεις τουλάχιστον 10 κιλά. Εντάξει. Οπότε, το τρίτο μυστικό ποιο είναι? Ο επιμένου νικά. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και πέφτεις λίγο στα κιλά, εφόσον θα κάνεις όλα σου, θα κάνεις διαλυματική σου, κάνεις γυμναστική σου, τρως τα γεύματα έτσι όπως πρέπει, μετά πρέπει να επιμένεις να τα χάσεις, να το χάσεις το λίπος. Δεν μπορείς να. Μα μίκρινα τα χέρια μου. Ρε φίλε, τσίμπα το χέρι σου. Τσίμπα το. Αυτό που τσιμπιέται, εντάξει, δεν είναι σφίξει το χέρι σου. Εντάξει, υπάρχει το σκληρό κομμάτι και υπάρχει αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει το ζελεδάκι, αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό είναι λίπος. Εντάξει, μην νομίζω ότι έχεις. Ότι ποιος είσαι ο Άρνολντ. Περισσότερο νομίζω ότι είναι ο Άρνολντ. Δεν είσαι ο Άρνολντ. Πρέπει να χάσεις, να χάσεις, να φύγει από την κοιλιά. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι τρία μυστικά. Οι τρεις λόγοι οι οποίοι σε κάνουν να μην χάνεις. Εάν θες να δεις και άλλα τέτοια μυστικά, ακολούθησέ με στο Instagram για να σου πω ακριβώς εγώ τι τρώω, ακριβώς τη ρουτίνα που κάνω εγώ. Βήμα-βήμα τα πάντα όλα. Εντάξει.